Λοιπόν, καλησπέρα καλέ μου Πάτερ Δημήτριε και όλοι οι πατέρες των Αγίων Ισιδώρων. Χρόνια σας πολλά και καλό και ευλογημένο μήνα να έχετε. Είμαι Ι από την Ξάνθη. Το πρωί στη Θεία Λειτουργία έκλαψα κι εγώ μαζί σας, γλυκέ μου πατερούλη, όταν άκουγα εσάς να κλαίτε παρακαλώντας τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Κάθε πρωί σας ακούω Πάτερ Δημήτριε και αγιογραφώ την εικόνα με την ευχή σας. Εσείς και οι πατέρες μου δίνετε χαρά μέσα μου όταν σας ακούω κάθε μέρα. Θα ήθελα να σας πω ένα θαύμα που έγινε πρόσφατα. Είχα πρόβλημα στο δεξί μου μάτι και αρκετές μέρες δεν περνούσε το μάτι μου και δεν ήξερα τι να κάνω. Παρακαλούσα τους Αγίους Ισιδώρους να γίνει καλά το μάτι μου γιατί πρέπει να τελειώσω και την εικόνα. Στο γιατρό δεν ήθελα να πάω γιατί φοβόμουνα. 30 Νοεμβρίου το βράδυ, εκεί που καθόμουν, θυμήθηκα να βάλω πάνω στο μάτι μου το τίμιο σταυρό που είχα βγάλει σε φωτογραφία. Σταύρωσα το μάτι μου και είπα, «Σταυρέ μου, κάνε καλά το μάτι μου». 1η Δεκεμβρίου, το πρωί που ξύπνησα, το θαύμα είχε γίνει ήδη, το μάτι μου έγινε καλά, δόξα τω Θεώ. Σας αγαπώ πολύ Πάτερ Δημήτρη, ο Θεός και όλοι οι Άγιοι να σας έχουν πάντα καλά. Σας στέλνω το σταυρό μου που έκανε καλά το μάτι μου. Έχω κολλήσει τον τίμιο σταυρό πάνω σε ένα άλλο σταυρό που έχω από το μοναστήρι του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Είναι το μοναστήρι του Πατρός Κωνσταντίνου βέβαια, στα Ιεροσόλυμα, αλλά τώρα τον έχουμε εδώ. Και ο Παπας Σπύρος πήγε εκεί και δοκιμάστηκε τον Άγιο Σάββα, αλλά δεν άντεξε και έφυγε τρέχοντας και ήρθε στην έρημο της Αθήνας. Δεν είναι έτσι? Όχι, δεν γνωρίζω, λέει. Φοβάται. Φοβάται, παιδί μου, μην ξαναγυρίσει πίσω, Λοιπόν, και...